Την έκτατη οικονομική ενίσχυση 88 μικρών ορεινών και νησιωτικών δήμων της χώρας για το 2018 με συνολικό ποσό ύψους 20.597.000 ευρώ, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης από την Καλαμπάκα στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στο νομό Τρικάλων, η οποία ολοκληρώθηκε. Πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει τα εξής. Το Υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει εκτάκτως τους δήμους αυτών των κατηγοριών για δεύτερο συνεχές έτος, αντιλαμβανόμενο τις επιπρόσθετες δυσκολίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι συγκριτικά με δήμους άλλων κατηγοριών. Γι' αυτό και τα κριτήρια κατά νομής της ενίσχυσης καθορίζονται βάσει και ομορφολογικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών, συνδεόμενα με την νησιωτικότητα, την ορεινότητα και τον πραγματικό πληθυσμό, όπως επισημαίνεται στην απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Ανάμεσα σε αυτούς τους δήμους είναι και 4 της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Μίκης, ο Δήμος Κάτων Ευρωκοπίου, ο Δήμος Παρανεστίου αλλά και ο Δήμος Σαμοθράκης. Μία οικονομική ενίσχυση, η οποία είναι ιδιαίτερη σημαντική για τους δήμους μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα που δεν αντιμετωπίζουν οι άλλοι δήμοι της χώρας. Λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής και ομορφολογικής τους θέσης, έχουμε περισσότερα έξοδα σε υπηρεσίες που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε με τα τακτικά μας έσοδα και η οικονομική ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για μας. Αυτές οι επιτροπές το είχαν προτείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών εδώ και 2 χρόνια. Το ξέραμε, το γνωρίζουμε, δεν είναι ούτε έκπληξη, είναι ούτε κάτι ιδιαίτερο. Κάθε χρόνο ο Σκουρλέτης το έχει υποσχεθεί να του δίνει. Αφορά 88 δήμους ορεινούς και νησιωτικούς. Υπάρχει μια κατανομή, είναι 20 εκατομμύρια συνολικά, τα 14 νομίζω πάνε με ισοκατανομή και τα υπόλοιπα πάνε αναλογικά με τον πληθυσμό. Γι' αυτό δεν διαφοροποιούν τα ποσά. Δηλαδή τα ξέρω ως στάνταρ, πώς πω. Μάλλον τα 150 πάνε ισοκατανομή, 150 πάνε, και από εκεί και πέρα το υπόλοιπο ποσό μοιράζεται με πληθυσμιακά κριτήρια. Γι' αυτό το δικό μας πάει 194. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσά που λαμβάνουν οι ελόγω δήμοι είναι 241.400 ευρώ για το Δήμο Κάτων Ευρωκοπίου, 205.600 ευρώ για το Δήμο Παρανεστίου, 301.200 ευρώ για το Δήμο Μίκης, αλλά και 194.000 για το Δήμο της Σαμοθράκης. Αυτή είναι μια έκτακτη επιχορήγηση, βέβαια ευχάριστη για εμάς, και για το Δήμο Μίκης αλλά και για τους μικρούς ορεινούς και μειονεκτικούς δήμους, διότι ήταν μια δέσμευση του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Σκουρλέτη. Πέρυσι για πρώτη φορά τα εισπράξαμε αυτά τα χρήματα και όντως μας έδωσε μια πολύ μεγάλη ανάσα. Ήταν δέσμευση του ότι και φέτος θα δοθούν στους δήμους με τα κριτήρια που αναφέρεται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών. Όντως εμείς θα τα αξιοποιήσουμε, έχουμε πάρα πολλές ανάγκες όπως και πέρσι, έτσι και φέτος, και πιστεύω ότι θα συνεχιστεί αυτό, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά οι μικροί δήμοι δεν έχουμε έσοδα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα ανταποδοτικό χαρακτήρα, είτε είναι για έκτακτους υπαλλήλους, είτε είναι για την καθαριότητα και ούτω καθεξής. Οι ενισχύσεις διατίθεται στους δικαιούχους δήμους για την κάλυψη είτε λειτουργικών τους δαπανών, είτε για επενδυτικές τους δραστηριότητες και έργα, και θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων.